ιδιωτική καταγραφή, νούμερο 39, ένας αριθμός κομβικός, διότι από την 39 και μετά αλλάζουν κάποια πράγματα όπως θα δείτε. Θα είναι κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Θα είναι μια καταγραφή όπου θα περάσουμε μια ολόκληρη μέρα με το ρακ. Για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, πάμε να τον πάρουμε τώρα από το σπίτι του, στο Λαγονίσι. Πώς είναι γενικά η καθημερινότητά του και η μέρα του. Να τον δούμε να βαράει τατουάζ, στον barcode τατού. Και από εκεί πέρα θα φύγουμε να συνεχίσουμε την καταγραφή μέσα στο αυτοκίνητο και να πάμε να κάνει τη γυμναστική του. Δηλαδή, ακολουθάμε πιστά το πρόγραμμα του ρακ. Τη ημέρα του. Έτσι. Μην ξεχάσετε το πιο βασικό, ένα subscribe, ενεργοποιούμε το καμπανάκι, ακολουθούμε στο Instagram γιατί τρέχουν μόνιμα διαγωνισμοί. Το προφίλ το δικό μου, Αλέξανδρος Κοψιάλης, τον χταπόδια. Σας κράει. Πολύ κλαίνε δηλαδή. Μπίπτει τα κουδούνια. Έλα, τι χτυπάω για να ανέβω. Με το σώμαγκο. Τι γίνεται, δες ποιον σου έχω φέρει. Συγκρίνεσαι μαζί μας, είμαι ο πιο hot στο rap αυτή τη στιγμή. Δικηγόρο το κοράκ, λιτώνει ποινή. Τρώμε τώρα, θα πάμε. Εδώ και μια εβδομάδα έχουμε αρχίσει διατροφές και τέτοια. Εντάξει, βαρεθήκαμε τα κλαμπ τη νύχτα, τα ποτά, τα αλκοόλ. Έχουμε σταματήσει το κάπνισμα. Πότε γύρισες από Αλβανία? Πριν μερικές μέρες. Παραλίγο να την κάναμε Αλβανία την καταγραφή. Ποιος είναι ο νοικοκύρης του σπιτιού? Όλοι. Το ένα χέρι είναι Βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Γιατί οι άντρες δεν κάνουν δουλειές στο σπιτιού. Μ' αρέσεις. Όταν συγκατοικούσες με τη σχέση σου, τι δουλειές έκανες? Δεν έκανα πολλά, αλλά προσπαθούσα να βοηθάω. Μ' αρέσεις. Τέτοιο παιδί θα πάρετε. Α, το σπίτι σου καταγράφω. Με το σπίτι. Εγώ δεν δείχνω ντουλάπες. Πριν 5 χρόνια δεν είχαμε βρακή δεύτερο, τώρα δεν έχουμε ρούχο. Σωστός. Εδώ κοιμάται, ρε φίλε. Δηλαδή, να μην το ξέρουμε που κοιμάται. Εμένα με ενδιαφέρει. Απλή λυδί και απέριντη. Εδώ έχει παίξει λίγο ερωτιάρικο. Δείξα μου λίγο, σε παρακαλώ. Το κρύβει στη γωνία. Εγώ το ξετρυπώνω κι αυτό. BCC Gang for Life. Τι νομίζατε, θα σας αφήναμε έτσι? Πάμε. Πάμε. Πες μου το πρόγραμμα τι έχει. Θα δεις. Πάμε, έλα, πάμε λίγο σοβαρά τώρα. Χαζός με κοιτάς, λες και δεν μιλά λινίκα. Σπάμε τα σύνορακ, BCC International. Καθημερινότητά μας είναι αυτή. Ξυπνάμε, τρώμε, φεύγουμε, πάμε σε δουλειές. Όποιες και είναι αυτές. Γυμναστηριακούρα, ξέρω όσο μπορούμε. Αυτά. Μετά ύπνο, κοιμόμαστε σχετικά νωρίς πλέον. Τι ώρα ξυπνάς? 10 η ώρα. Μια χαρά. Προσπαθούμε να κρατάμε μια ισορροπία. Γιατί καλά τα ξενύχια, καλά και όλα αυτά. Εντάξει, να τα ζήσουμε όλα. Είμαστε νέοι. Αλλά για να συνεχίσουμε να μπορούμε να τα κάνουμε, πρέπει να φτιάχνουμε και τον οργανισμό μας. Κοψιάλη, έλα να πιούμε ένα τσάι εδώ που φτιάχνουμε. Τι τσάι? Έχει μέσα φασκόμηλο, τσάι του βουνού και Λουίζα ή Βίσκο, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Εγώ, όσοι με ξέρετε και με παρακολουθείτε, κάθε πρωί φασκόμηλο Λουίζα για τα σχετικά. Ποιες ρε, πια δύο γουλιές. Δεν είναι νόστιμο. Είναι φυσικό, φυτικό, δεν είναι τέτοιο. Ωραίο ήταν, όντως. Κόρυφε πυραμίδος, ψεύτικες πινακίδες. Κάνω τη δουλειά, φεβαράζω δυο εβδομάδες Μαλδίβες. Παιδιά, βάλαμε τα κινητά σε λειτουργία πτήσης. Και λέω και του ράγκρε, παιδί μου, άλλο σε λειτουργία πτήσης. Δεν τον πήραμε, λέει, το ξέχασα. Πώς γίνεται να ξεχνάς το κινητό? Είμαι τύπος που δεν με νοιάζει το κινητό. Είχα δύο μήνες να έχω κινητό μια φορά και δεν με νοιάζει καθόλου και γούσταρα κιόλας. Πώς βγήκε το ρακ? Απλά από το Ηρακλής, έτσι, γιολό. Όχι, δεν βγήκε έτσι. Είχα ένα φίλο πατέρα μου, Αμερικάνος ήταν, ο Gifted. Αυτός το έβγαλε γιατί ξέρεις, ήταν δύσκολο να με πει Ηρακλής, ξέρεις, η Ερκυλής είναι μεγάλο. Οπότε ξέρεις, μου βγάλε ένα nickname και μου λέει θα σε λένε ρακ, μου λέει. Okay. Και εγώ ξέρεις το γούσταρα και μου έβγαλε και αιτιολογία. Μου λέει Represent All Christian Kingdom. Είσαι γεννημένος το 99, 24 Νοεμβρίου. Α, τίποτα, 24 είσαι δηλαδή. 23. Κλασική ερώτηση που μου διαφεύγει. Πότε έφυγε ο μπαμπάς? Το 11. 22. Okay. Okay. Άρα ήσουν τότε 12 χρονών, ε? 11 χρονών, 22 Απριλίου. Απριλίου. Μεγάλη Παρασκευή. Και όλα τα άλμπουμ και αυτά έχουν backstory, δηλαδή έχουν πολύ βάθος. Σε όλα, δηλαδή τα εξώφυλλα όταν τα ανοίγεις. Αλλά ήταν και καλά ότι ο μπαμπάς είχε ήρθε από το διάστημα εξωγήινος. Μπροστά για την εποχή του αυτά τα όλα, πάντα. Πάντα ακόμα και τώρα να τα έκανε μπροστά τα ανοίγει. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να κρατάμε αυτό το tempo και να κοιτάμε μπροστά και να. Εγώ πάντα σκέφτομαι τι θα κάνω ο μπαμπάς, ας πούμε τώρα. Άρα το μυαλό του πάντα ήταν και ένα βήμα μπροστά στο πώς να εξελιχθεί, ας το πούμε, σε ό,τι πάει να πιάσει. Τρομερό άστρο στο marketing. Ας πούμε, μπαμπάς, διότι είχε μεγαλώσει στην Αμερική και του κόβε κιόλας. Και είχε παιδευτεί στη ζωή του. Γι' αυτό δεν του δόθηκε τίποτα απλόχερα. Και μου τα έμαθε και εμένα. Και ας έφυγε νωρίς, μου έμαθε πολλά πράγματα. Υπήρξε κάποιος ο οποίος day one ήταν εκεί για σένα και τον ένιωσες κοντά σου, όχι για αυτό που ήταν ο πατέρας σου, πέραν της μητέρας. Η μάνα μου και η γιαγιά μου. Αρκετοί φίλοι του μπαμπά εκτός ο Μπιζ, ο Τάκι Τσάν ήταν, ο RG ήταν, ο φίλος του μπαμπά ο Τζι Νατς ήταν και άλλα ονόματα που δεν τα
ξέρετε. Πού θα ήθελες να σε δεις σε 5 χρόνια? Καταρχήν θέλω να φύγουμε εξωτερικό, θέλω να μας ακούνε παντού. Να φύγει η μουσική ή να φύγεις και εσύ? Η μουσική για αρχή και μετά γίνονται όλα. Παίρνεις τρομερό προβάδισμα, σε μαθαίνει ο κόσμος, είναι πιο εύκολο μετά να κάνεις οτιδήποτε. Το ένα φέρνει το άλλο. Ναι. Μπράβο που για μένα συνέχισες τον BCC και το. Όχι, το συνέχισες. Το κάνεις, το πήγες μέχρι τον ουρανό. Και θα το πω ακόμα μέχρι το διάστημα. Ευχαριστούμε για αυτό. Εγώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τη δύναμη που μου δίνετε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από τον Λεκτικό και αν έχεις κάποια κυκλοφόρητά του? Ναι, ο Μπαμπάς έχει έναν ολόκληρο ακυκλοφόρητο δίσκο που θα βγει και θα κάνουμε και μαζί τραγούδια. Να τις κάνουμε fresh της εποχής. Δεν θα ήταν καλύτερο μήπως το άφηνες να ήταν pure από τότε? Καλή ιδέα. Καλό, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και να βγάλουμε και άλλη μια version γιατί ο Μπαμπάς δεν τα άφηνε αυτό στην τύχη. Και φλεξάρε και ο Λάς και Rolex. Εγώ πρώτη φορά από τον Λεκτικό είδα Rolex στη ζωή μου. Και δύο Rolex. Και έτσι, μπράβο, ναι. Ξύλο στα βίντεο κλιπ μέσα, σκυλιά τέτοια. Ο Μπαμπάς έλεγε το τι γίνεται άμα τα κάνεις αυτά, όχι ότι τα κάνω αυτά. Μάλλον ο Κοψιάλης δεν έχει ακούσει. Το πιο λίγα έχω ακούσει. Αν σου ανοίξω τη λίστα αναπαραγωγή στο Spotify, θα κλαις. Για βάλε. Τι θες να σου πω, ότι ξεκινάει με Αδαμαντίδη. Εντάξει, ωραίο. Και τελειώνει με Ροζαλία. Σκέφτεσαι για παιδιά και οικογένεια? Φυσικά. Τέτοιο όνομα να μην τα αφήσουμε ιστορία. Σύντομα ή πιο μετά? Δεν έχω θέμα. Και χθες να κάνω παιδί, θα ήμουν αντάξιο. Τι παίχτηκε με τρανό? Να πω ότι έχω μερίδιο ευθύνη σε όλο αυτό. Απλά η συνέχεια από αυτό το άτομο δεν μου άρεσε ο τρόπο και το υφάκι και εγώ έχω κάποια κολλήματα με αυτά και έγινε ότι έγινε. Όλα καλά όμω. Δηλαδή όντω όταν είπατε έληξε, ήρθαμε, τη παίξαμε, κάναμε, ράναμε. Τέλος. Ναι, όλα καλά. Για την πορεία του. Μπράβο στο παιδί, έχει πετύχει, έχει πάει πολύ καλά. Δεν του το είχα να σου πω την αλήθεια. Αλλά μπράβο, εντάξει, άλλη φάση αυτό. Έχει πετύχει, χαίρομαι. Υπάρχει ανιδιοτελής αγάπη ή όλες οι ανθρώπινες σχέσεις είναι δούνε και λαβίνουν? Ποιο σήμερα, φίλε, ο Δαλάι Λάμα, για να απαντήσω αυτό. Εσύ πιστεύεις την αγάπη, την ανιδιοτελή, την αγάπη που θα βρω τον ανθρωπό μου και θα είμαι εκεί? Α, για εκτός οικογένεια, α πούμε, μέχρι και στην οικογένεια, α πούμε, δεν λέω για τη δικιά μου εννοείται. Αλλά υπάρχουν και οικογένειες που άμα δεν πετύχει έχουν για πεταμένο σκυλί. Έτσι. Οπότε αυτό που λένε μόνο η μάνα έχει ανιδιοτελή αγάπη, αυτό ισχύει μέχρι να φύγει από το σπίτι. Έχουμε δει τόσα και τόσα. Αυτό το σημαίνω να σου πω ότι οι ερωτήσεις που κάνουν είναι πάρα πολύ ωραίες. Χαίρομαι για τους θαυμαστές και τους υποστηρικτές μου γιατί έχουν IQ. Γιατί είναι έξυπνο κοινό. Η ποιότητα του καλλιτέχνη για μένα μετράει από την ποιότητα του κοινού του, όχι από την ποσότητα. Γνώμη για Ζητανή. Έχουμε καλές επαφές με παιδιά από τους Ζητανή. Είναι θρύλοι της μουσικής. Έχουν αφήσει ιστορία. Μόνο καλά λόγια για κάποιους από τους Ζητανή. Σούπερ μάρκετ θα πας εσύ ή θα το πάρεις μέσω εφαρμογής? Το έχω απορία. Μέσω εφαρμογής. Δεν θα πας δηλαδή σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ. Όχι, γιατί δεν θέλω να χάνω χρόνο. Σωστός. Με τις εμφανίσεις πώς θα πας τώρα, με live, με μαγαζιά και τα σχετικά? Τώρα έχω μειώσει τις εμφανίσεις μου γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να ασχοληθούμε. Δεν κάνω μόνο μουσική. Κάνω περίπου 4 συναυλίες το μήνα, μία την εβδομάδα. Σιγά σιγά θα αρχίσω να κάνω 2. Το καλοκαίρι πάλι θα κάνουμε tour. Δεν κάνω στην Αθήνα συναυλίες και στη Θεσσαλονίκη γιατί ετοιμάζουμε μεγάλες συναυλίες να κάνουμε. Γενικά fit. Εγώ κάνω μόνο με όποιον μου πει να κάνουμε fit και γουστάρω. Πιστεύεις αν ήταν ο Mad στη ζωή θα ήταν διαφορετική η φάση τώρα στη σκηνή? Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, είναι βαρύ. Σε είχε στεναχωρήσει τότε αυτό? Ναι, είχα στεναχωρηθεί πολύ γιατί ήθελα τουλάχιστον να το δω μια τελευταία φορά. Αλλά τέλος πάντων. Τα λέγατε ωραία. Ναι, είχαμε σχέσεις, είχαμε καλές επαφές. Απίστευτος. Πότε ήταν ο πρώτος δίσκος του Ρακ? Ο πρώτος δίσκος του Ρακ, Παντελή μου, ήταν το 18. 17 ήταν. 17 ήταν. Ήμουν μεθυσμένος όταν το ανέβασα. Να ξέρεις, δεν ήμουν σίγουρος για αυτή την κίνηση, αλλά ήμουν μεθυσμένος με ένα φίλο μου. Κοίτα όμως που υπάρχουν φάνσεις, το είχαν εκτιμήσει πάρα πολύ και όντως από τότε άρχισε η φάση. Πρώτο τραγούδι που έβγαλες ποιο ήταν? Τρία χρονών που ήμουνα. Τα παιδιά του Λεκτικού. Γιατί δεν γίνεται η ζωή του πατέρα του ταινία? Θα γίνει και αυτό. Όπα, ένα-ένα μας τα πέτα. Εσύ έχεις ανοίξει δισκογραφική. Ναι, δεν είναι ηλεκτρική επεξεργαστική που είχε ο μπαμπάς, είναι Barcode Entertainment πλέον. Την ίδια ρότα που είχε ο πατέρας σου. Καταλαβαίνεις. Ναι. Έφερνε καινούριους καλλιτέχνες και τέτοια, έδινε βήμα στους καινούριους καλλιτέχνες. Ακριβώς. Σε όλους βασικά. Και εγώ ήθελα να γίνουν καλλιτέχνες οι φίλοι μου. Δεν ήθελα να πάρω κάποιον χτισμένο από τα ονόματα και τέτοια, να πάρω τους καλούς. Γίνανε οι φίλοι μου οι καλύτεροι. Πίστευα πολύ στους φίλους μου, πίστευα πολύ στον εαυτό μου και στο όραμα που έβλεπα. Γι' αυτό πήρα τους φίλους μου και κάναμε τον BCC Gang. Ποιος είναι BCC? Έπρεπε να είναι φίλος μου. Να έχουμε περάσει 15 πράγματα. Ο Hike είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο που είναι στο BCC. Πότε να περιμένουμε βίντεο κλιπ τραγούδι και από τους δυο σας που θα είστε φωτιά, λέει, μαζί? Μπορώ να σου πω ημερομηνία, αλλά σύντομα. Σίγουρα κάτι θα γίνει. Εννοείται. Κοπέλα, στο BCC είναι μόνο η Λίλα? Ναι. Σκέφτεσαι να βάλεις κάποια. Στον BCC Gang, έτσι. Ναι. Τώρα δεν έχω στα πλάνα μου να βάλω άλλη γυναίκα μέσα. Ναι. Η Λίλα μετράει για όλες. Τι συχαίνεσαι σε έναν άνθρωπο? Δεν μπορείς να βάλεις. Ψέμα. Έχει νικήσει 3 διαγωνισμούς Κλανιάς. Ρόλεξ πάνω, κλεμμένο. Κοντό σήμερα να το πάρουμε. Αυτό είναι από το άγχος πίσω. Αυτό είναι από την καλή τύχη. Είναι από το που γεννήθηκα. Το καλοκαίρι γίνεται πιο ανοιχτό και το έχω γεννήσει. Οπότε εδώ, επειδή είναι παιδικός φίλος. Είναι παιδικός φίλος και ο καλύτερος μπαρμπέρης στην Ελλάδα. 10.000 είναι αυτό που είπαμε.
Συγγνώμη για Τσιτσιπά. Γουστάρω. Άμα δεις τα σέρτς μου στο σπίτι, είναι Τσιτσιπάς βρίζει. Τα πιο περίεργα που κοιτάς στο YouTube, δεν βλέπεις πυριά, ξέρω εγώ και τέτοια. Όχι. Έχω πατήσει να δω και κίστη σε Αγιαλάδα να σπάει. Όχι, αδερφέ. Μη μου τον αποσυντονίζετε. Του κάνει για Λουί. Εγώ από χωή παλιών. Δεν ξέρει τι ακούει. Αρκεί να ακούει. Δεν αποκρούει. Όταν είσαι ελεύθερος, παίζεις μπάλα. Εντάξει, ρε, 23 χρονών, είμαι βράζει το αίμα μου. Πίζει το κεφάλι, πρέπει κάπου να. Αλλά είμαι σοβαρός, κορίτσια. Στη σχέση ξέρουμε ότι είσαι σοβαρός. Εντάξει, οκ. Okay. Όταν είσαι ελεύθερος, δεν θα τσιλιμπουρδίσεις. Στην πρώην μου πέστα. Πιστεύεις στα ζώδια? Τι βλέπω τα. Δηλαδή, κάθεσαι και διαβάζεις. Δεν διαβάζω, όχι. Όπως και στη δύναμη του ονόματος, στην ενέργεια πιστεύω. Όταν σε βαφτίζουν ένα όνομα, παίρνεις μια ενέργεια. Δεν το ξέρουν αυτό πολύ, αλλά. Εγώ βαφτισμένος είμαι Αλέξανδρος, το ξέρεις, είμαστε ονόματα. Αλήθεια. Και το Ηρακλής. Έτσι. Παύλος. Από εδώ και στο εξής. Πού είναι η ψηλή του, για να το παίξω σβέρκο. Δεν κάνω, δεν κάνω. Σκύψε, σκύψε. Σκύψε, 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 σκύψε. Σκύψε, σκύψε, σκύψε. Τι τέλειος ήβρα, μαλάκα, τέλειο, μη σου. Δεν έχουμε μπαταρία, σκύψε. Δεν έχω τελειώσει. Έλα, δεν θέλω, δεν θέλω. Άλλο ένα, πάρτε. Πάνε το πίσω τζάμι, αδερφέ. Δεν το πιστεύω, νομίζω κάνω πλάκα. Προσκευόμαι. Όχι, είτε. Αν δεν το πιστεύω, πίσω. Νύχτα αυτή να θυμάμαι. Μου πήρε για τα λεφτά. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Ήσασταν από παιδιά. Δεν έχω μεγαλώσει μαζί και δεν έχω μεγαλώσει. Ήμουν λίγο μεγαλύτερο στον Ηρακλή. Πώς είσαι εσύ? Εγώ είμαι τον 97. Ήταν γυμνάσιο Ηρακλή, εγώ στο Λύκειο. Μα τραγούδαγε τα πρώτα τραγούδια από τα κάγκελα. Άρα τον έχει από την αρχή. Ναι. Day one. Day zero. Εσύ περίμενε ότι θα γράψει αυτή την πορεία, ρε παιδί μου. Δεν σου ψέματα. Φαινόταν. Κάποια θέλουν φαίνονται. Ο Ηρακλή με έχει βοηθήσει και εμένα πάρα πολύ με το μαγαζί. Σε τι, α πούμε. Το επίπεδο αναγνωρισιμότητά του πια είναι αρκετό η παρουσία του κάπου. Έχουμε μεγαλώσει μαζί, με έχει βοηθήσει άπειρε φορέ, με βοηθάει. Εδώ κάθε φορά που έρχεται με βοηθάει, θεωρώ. Εγώ τον κουρεύω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό. Τι πιστεύεις ότι τον ξεχωρίζει σε σχέση με τους άλλους? Ο γνήσιος χαρακτήρας. Αυτά που λέει τα υποστηρίζει, δεν πάει πίσω. Ό,τι θέλει θα κάνει στο τέλος της μέρας. Εσύ έζησες καθόλου το πατέρα του ή όχι? Άνθρωπος της περιοχής που δεν περνάει παρατήρητο σίγουρα. Στο σχολείο μου σίγουρα έχουν γίνει πραγματάκια. Ερχόταν στο σχολείο να τον πάρει, ας πούμε, τον θυμάσαι, να σκάει στο δημοτικό να τον παραλάβει. Το δημοτικό, ναι. Πιο συχνά είχε αρχίσει γιορτές, θυμάμαι τότε που ήμασταν πολύ μικρά εμείς τότε. Α, ίδιο σχολείο ήσασταν? Ναι, εδώ στη γειτονιά, μας είναι. Εδώ είναι το σχολείο μας, το 1, το 2 ώρα το σχολείο μας. Πού πηγαίνατε? Στο δημοτικό που είναι εδώ από κάτω, 3-4, πρώτο γυμνάσιο και από πάνω μετά το Λύκειο. Εγώ το τελείωσα, ο Ηρακλής πιο νωρίς. Κάτσε, Ηρακλής, τι είναι πιο νωρίς? Δεν το. Σταμάτησε. Ναι, δεν χρειάζεται. Με την έμεση τον είχα ζήσει λίγο παραπάνω ο μπαμπά του, ενώ έρχονταν σχολείο για την έμεση πιο συχνά. Κατάλαβα. Αυτό. Για αρνητικά του Ηρακλή. Κάνει πλάκα όταν θέλει μόνο αυτό. Νευριάζει εύκολα. Δύο, δεν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το όνομά σου. Πέτρος. Ο Πέτρος. Και εδώ η Αφροδίτη. Γάμο τα παιδιά. Τσάκι μου, φιλιά πολλά. Εδώ μεγάλωσα. Εδώ είναι η γειτονιά. Ναι, περιοχή εδώ, τι πιάνει? Ελληνορώσο. Τι περιοχή πιάνει το μαγαζί σου? Νεοψυχικό. Αγαπημένο σου κομμάτι, δικό σου κομμάτι? Είναι σαν να έχει 10 παιδιά και να λες ποιο είναι το αγαπημένο. Όλα τα αγαπάω πολύ, είναι σαν παιδιά μου. Είναι μερικές απαντήσεις αλήθεια που δεν τις περιμένω που θα έρθουν. Με γαμάνε. Εδώ πώς τη βλέπεις αυτή τη δουλειά? Πολύ καλό. Αγαπημένο σου λαϊκό κομμάτι που θα το ακούσεις για να βασικά στα ντέρτια σου. Τι θα ακούσεις? Ελλήνο ακούω. Επηρεάστηκα, μ' αρέσει, για να είμαι ειλικρινής. Μ' αρέσει η Παπαρίζου, Μαζονάκης, Σφαγιανάκης, Νίνο, Αργυρός, Παντελίδης. Όταν είσαι στα high σου, τι θα βάλεις να ακούσεις? Baby Gang ακούω, μ' αρέσει. Μωράντα ακούμε. Εξαρτάται τη φάση, μπορεί να κάνω να ακούσω και όλους κολλάς με DMX, 50 Cent, Eminem. Πιο δύσκολη περίοδος, ας πούμε, που να ήσουν κάπως σαν να ένιωθες ότι δεν θα πάει κάτι καλά, να ήθελες λίγο να απομακρυνθείς από όλους και από όλα, υπήρξε? Τώρα, πριν αλλάξω πάλι και ακολουθήσω το αθλητικό πρόγραμμα. Συνήθως έτσι μου τα σκάει και το γυρνάω. Πάντα περνάω τις μαύρες σου. Πάνω κάτω, ναι, σαν roller coaster, αλλιώς δεν έχει νόημα. Πολύ συχνά, γιατί κιόλας είμαι πολύ απαιτητικός από τον εαυτό μου, κατάλαβες, και θέλω όλη την ώρα το καλύτερο, το καλύτερο, το καλύτερο και καμιά φορά είμαι πιο αυστηρός από όσο πρέπει, αλλά καλό είναι αυτό, έχει βγει σε καλό. Αλλά πρέπει να παίρνω και τον χρόνο μου έτσι, να είμαι ευγνώμων, να χαίρομαι για ό,τι έχω καταφέρει. Γενικά είμαι αισιόδοξος, απλά είμαι πολύ αυστηρός όπως είπα. Και με τους γύρω μου. Θα πήγαινε σε κάποιο reality, αν σε πλήρωναν πολύ καλά? Όχι, όχι.
Πώς το κάνει αυτό? Η κυρία ανέβηκε πάνω από το καπό. Πόσα χρόνια βαράς τατουάζ? Έχω βαρέσει και 8 χρόνων. Έχω βαρέσει τον πατέρα μου, ναι, και 9 χρόνων το έκανα μετά που το ξαναχτύπησα. Γιατί δεν είχε κάτι καλά. Τα από 13 χρονών, 14, με άρχισα να βαρώ επαγγελματικά. Άσχετα με την πρώην σου, πόσες σχέσεις είχες γενικά? Καμία, η πρώην μου. Αλήθεια, μέχρι τότε μόνο φάση και ότι κάτσι? Μέχρι τότε δεν έδινα σημασία στις γυναίκες. Γιατί ήθελα να δουλέψω, ήθελα να πετύχω στη ζωή μου. Θεωρείς ότι θα σε πήγαινε πίσω? Ναι. Τι σημαίνει για σένα μια γυναίκα στη ζωή σου? Η πέρα γυναίκα είναι η συντροφιά μας. Είναι το άλλο μας μισό η γυναίκα. Ξανθές ή μελαχερνές, αλλά εγώ γενικά θα πω πάλι άσχετα με την κοπέλα που ήσουν, που έχω δει εμφανισιακά πώς είναι. Ποιο είναι το ιδανικό? Ειλικρίνεια, να είναι ειλικρινής. Ειλικρινής από χαρακτήρα, τι άλλο? Έχουμε χημεία. Όσο όμορφη και να είναι η άλλη, άμα δεν έχει χημεία, δεν υπάρχει έλξη. Θεωρείς ότι ήσουν δύσκολο παιδί? Ήμουν αρκετά μέχρι μια ηλικία, τώρα είμαι το καλύτερο παιδί που θα ευχόταν κάθε μαμά να έχει. Εδώ είναι το παλιό αστυνομικό τμήμα που μπάσει, του είχαν κόψει μια κλίση εδώ στο Βασιλόπουλο και του βάλε του μπάτσου την κλίση μέσα στο στόμα. Αυτό πώς έγινε, δηλαδή? Τον γράφει, έρχεται ο αστυνομικός. Ήταν η αδερφή μου μέσα στα μάξι. Λέει ο πατέρας μου, πετάγομαι μέχρι το Βασιλόπουλο, έχει παρκάρει παράνομα. Και λέει, μαλάρουν, ξέρω εγώ, άμα έρθει κανένα αστυνομικό, γιατί κόβουν εδώ πέρα κλίσεις. Πες του ότι έρχομαι σε 2 λεπτά. Έρχεται ο αστυνομικός, κόβει την κλίση. Έρχεται ο πατέρας μου τώρα, έρχεται ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, τέτοιο. Δεν ακούει αστυνομικός, κόβει την κλίση. Έρχεται ο πατέρας μου, του λέει, καλά, δεν είναι στην κόρη μου, του λέει, δεν σου πω ότι έρχομαι σε 2 λεπτά. Ναι, λέει, εντάξει κύριε, η κλίση σας. Τι λες να κάνει, εμένα του παίρνει την μπουκ, την βάζει μέσα στο στόμα. Φεύγει ο μπάτσος, του λέει, έλα στο τμήμα, έλα στο τμήμα. Έρχεται ο μπάτσος στο τμήμα, του κολλάει τα πιστόλια. Του λέει, έλα ρε μπατσάκο, του λέει, τι θα μου ρίξει, κολλάει τον πιστόλι στο κεφάλι. Ρίξε ρε, του λέει, τέλος πάντων ηρέμησε. Μετά του βγάλαν την κλίση. Α, σβήστηκε. Σβήστηκε. Πρέπει να ήταν φουλ αναγνωρίσιμος έξω. Δηλαδή, ερχόταν να πηγαίνει πάρα από το σχολείο, ξέρω εγώ. Αναγνωρίσιμος να μην ήταν, ήταν εκθαμβωτικός. Δηλαδή, τον έβλεπες και πάθανε σοκ. Δεν έβλεπες τους ανθρώπους, ούτε τώρα βλέπεις. Είχε έναν αέρα, είχε ένα παρουσιαστικό, τώρα αλφα. Με τον Δημήτρη έχετε. Ξέρεις, μου έχει βαφτίσει το μικρό. Το γνωρίζω. Κουμπάρι. Έχετε ένα κοινό στοιχείο με τον Δημήτρη. Έχετε μια αδυναμία κάπου και οι δύο. Στα ζώα? Όχι, εκτός από εκεί. Πού? Έτσι όπως το πες τώρα ήταν ωραίο. Έχετε ένα αδύναμο σημείο, ενώ είστε πολύ δυναμικοί και οι δύο, ξέρεις, με τις δουλειές σας, μπλα, μπλα, μπλα. Έχετε ένα τροτό σημείο, την αχιλιοπτέρνα που λέμε, ρε παιδί μου, εκεί που θα λυγίσετε και οι δύο και θα στείλετε ένα μήνυμα ένα στον άλλον και θα μιλήσετε μόνο για αυτό το κομμάτι. Τι ξέρεις που δεν ξέρω? Το θέμα της γυναίκας. Έχετε αυτό το... Είμαστε ευαίσθητοι. Αυτό. Όσο και αν δεν του φαίνεται. Σε κάποια θέματα έτσι. Όσο να είναι, εντάξει, σκληραγωγήσε και από αυτά και μετά πάβεις να είσαι και εκεί. Αλλά το θέμα είναι όπως έγραψα το τατού το καινούριο. Can you still feel the butterflies? Για να μου θυμίζει πάντα την ευαίσθητη μου πλευρά να μην ξεχνάω. Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Το αναφέρει σε πολλά τραγούδια σου αυτό. Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Είναι ζωή. Τι θα κάναμε χωρίς την αγάπη? Όχι μόνο για τις γυναίκες, σε ό,τι κάνουμε. Εσύ αυτό που κάνεις το αγαπάς. Ναι. Αλλιώς δεν θα πετύχει. Έχει τύχει να τσακωθείς με φαν σου ή έστω να σε τσιγκλήσει ή να σε τιλτάρει κάποιο άσχημα? Άκου, θα σου πω τι γίνεται. Επειδή ήμουν αξιδερκή άτομο από μικρός, όταν έγινε αυτή η μετάβαση του δημοφιλή ανθρώπου και ο κόσμος με κοίταγε, εγώ νόμιζα ότι με κοίταγανε για να τσακωθούμε. Αλλά με κοίταγανε επειδή με αναγνωρίζανε. Οπότε εκεί, λίγο στη μετάβαση αυτή, ψιλοτσακωνόμουν με fans μου. Αλλά μετά το έκοβα. Το έλυνα πολύ όμορφα γιατί τα παιδιά ήταν. Έχει τσακωθεί γενικά στον δρόμο? Έχω τσακωθεί. Να έχουμε φτάσει barcode tattoo. Εδώ θα κάνει ένα tattoo στο Παντελή, όπως ξέρω. Θα δείτε μέσα όλο το μαγαζί πώς είναι. Θα δείτε πώς είναι η εμπειρία του να σου κάνει tattoo ο Ηρακλής. Θα γνωρίσουμε την Έμεσης. Είναι και η μαμά μου εδώ. Και ο αδερφός μου. Το γνωρίζω. Και ο μικρός. Ναι. Ο Μακάρι. Κάποτε να δημιουργηθεί μια τεχνολογία και να περνάει ενέργεια μέσα από την κάμερα. Γιατί αυτό που θα δείτε, δυστυχώς δεν μπορείτε να το νιώσετε άμα δεν έρθετε εδώ πέρα. Πάμε να νιώσουμε λοιπόν. Για να κλείσει κάποιο ραντεβού στο barcode, πρέπει να στείλει στο barcode. Φυσικά, μόνο στο barcode και εσένα. Εσύ σε τι ειδικεύεσαι δηλαδή? Στα πάντα. Ωραία. Εγώ κάνω όλα τα style από μικρό παιδί. Ήθελα να μπορώ να τα κάνω όλα. Και άμα δεν μπορώ εγώ να το κάνω, υπάρχουν εδώ πέρα οι καλλιτεχνάρες που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες σας. Πάμε. Χάρηκα πάρα πολύ. Πού είναι η μπρο? Καλά. Θέλω να τύχεις και παιδάκι να σου ζήσει πρόσφατα. Δεν το γνώριζα. 3 ξέρουμε. Έχω κάνει και πολλές συναυλίες. Τάκι Τσάν. Καλώς ήρθατε στον ναό μας. Τι κάνετε? Γεια σας. Χάρηκα πολύ. Και εγώ. Γνώρισα. Είσαι? Το Ιβάν. Χάρηκα πάρα πολύ. Μια δευτερόλεπτα, νόμιζα ότι είχες κόψει το μαλλί σου, να ξέρεις. Νόμιζα ότι εσύ είσαι εδώ. Είμαστε μια... Μπράβο. Θα έρθεις εσύ μέσα να μας κάνεις ένα tour? Βεβαίως. Και εδώ είναι ο χώρος μας. Εδώ βαράς εσύ. Τα τατού. Εδώ βαράς εσύ. Εδώ βαράω εγώ, ο Ηρακλής, ο Βίλης, ο Τάκης. Ο Τάκης. Άρα αυτό είναι το main δωμάτιο. Ναι. Άλλο ένα main δωμάτιο δίπλα. Αυτό.
Τι αυτό. Α, είμαι ηλίθιος. Είναι καθρέφτης. Αυτό είναι, είναι παράθυρο. Ωραία, σούπερ. Εσύ του έχει κάνει κανένα τατού. Βέβαια το έχω κάνει. Ποιο? Το έχω κάνει το, α, ναι, το κάστρο του. Το έχω κι εγώ ένα καστράκι, οπότε έχουμε matching τατού. Και εδώ γίνονται τα πίτσι. Όχι, μέσα στο σχεδιάζουμε. Αυτό είναι το μπάνιο μας. Σοβαρό μπάνιο. Σοβαρό μπάνιο. Το έχεις επιμεληθεί εσύ. Τον Ιβάν γιατί δεν τον πάμε για μοντέλο. Ναι, τέτοια ξανθιά μπούκλα με τέτοιο μάτι εγώ δεν έχω ξαναδεί. Πες το ξέρω. Το μεγαλό σου λέει θέλω να γίνω Ηρακλής. Εσύ μικρός τι ήθελες να γίνεις. Ηρακλής. Και τελικά τι έγινες. Ηρακλής. Να είμαι εσύ, εσύ απαντάστε, στο λόγο του μαγαζιού. Λοιπόν, η Ελένη είναι διαχειριστρία τη σελίδα μα. Εννοείται με συνεννόηση με τον οποιοδήποτε καλλιτέχνη ζητάνε ή οτιδήποτε. Και του περιμένουμε εμεί, σαν καλλιτέχνη, όλου να του εξυπηρετήσουμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Πώ νιώθει που έχει το legend. Ο Χριστάκη. Δεν μπορεί να τον πει συνεργάτη, θα τον πει οικογένεια, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να τον πω συνεργάτη. Δεν μπορεί να τον δει σαν συνεργάτη. Είμαι παιδί της πόλης αυτής. Μα αν κάτσεις δίπλα μου, την επαρχία θα μυριστεί. Κανένας δεν μας ήθελε. Θα γίνει τώρα ή ποτέ. Μαζί δεν χάνουμε ποτέ. Όλοι τα χέρια στον αέρα. Ποιο είναι το σύνολο που πεις εσύ? Α, θα του κάνεις τέτοιο πράγμα του Παντελή. Του αξίζει του Παντελή, πιστεύεις? Θα το έχει πάνω του. Αν πάει και χτυπήσει άλλος σε άλλο καλλιτέχνη, το BCC, σε πειράζει? Όσο δεν έχει τον Γκάγκ από κάτω, όχι. Ο Γκάγκ είναι φάστ. Τιμή μου είναι, χαρά μου είναι. Ο Τάκης είναι ο μόνος από όσους έχει βοηθήσει ο μπαμπάς, που βοήθησε εμένα στο τατουάζ και μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Του έχω πει κιόλας του Ηρακλή, αν εγώ λείψω από εδώ και θέλει ο γιος μου να τα μάθει, να του τα δείξει ο Ηρακλής. Χαρά μου, πάντα να σε έχω τριγύρω μου. Ο Ηρακλής είναι σεβαστικός, έχει σεβασμό που δεν έχουν άλλοι κι άλλοι. Σέβεται είτε είσαι 5 χρονών ή πιο μικρός ή μέχρι 105 χρονών. Έχει αρετές το παιδί αυτό. Ό,τι του έχω πει μία φορά του το είπα. Δεν χρειάστηκε ποτέ να το πω δεύτερη. Και με την πολλή προσπάθεια, έτσι, γιατί και εγώ κατέστρεψα πολλά δεύματα. Έκανα ραπ, έκανα ραπ, έκανα ραπ, τώρα θέλουνε φώτο. Είναι κάποια από αυτά τα μηχανάκια που βάραγε πατέρα σου? Ναι, είναι μέσα από τα τώρα έχω πιάσει γάντια. Είναι τα περισσότερα, όλα αυτά είναι σπάνια. Την πέρασα όταν έφυγε δεν ξέρουν τι κάνουν. Ξυλοδαρμούς τα λαβέρι με στρατ. Παναδρό τον ήμιου με που σε τέμας. Αυτά είναι σχέδια που δεν έχουν τελειώσει από εδώ μέσα. Τα χέρια στον αέ. Όταν καταλάβω ότι ο Ηρακλής θα ασχοληθεί με το κομμάτι της μουσικής, δεν νιώσατε λίγο άβολα, περίεργα ή να φοβηθήκατε? Όχι. Όχι, όχι, δεν φοβήθηκα καθόλου. Εγώ το είχα ενισχυθεί πάντα σε ό,τι κάνει ο Ηρακλής και να αγαπάει αυτό το πράγμα. Σαν αδέρφια είχαμε πολύ περίεργη σχέση μέχρι πριν λίγα. Τώρα είστε, φαντάζομαι, αυτό που βλέπω εγώ. Τώρα, αυτά τα χρόνια, τα τελευταία είμαστε εννοείται αδέρφια, αδεμένα, ενωμένα. Αλλά σαν μικρά αδέρφια είχαμε αυτό των μικρών αδερφιών το με τίποτα. Άρα είσαι επίσημα το πρώτο beat του Ηρακλή. Προπολεμικό. Ωραίο. Έχει ένα καπέλο. Ελαφρό χέρι, δεν μπορεί να το κάνει. Συν 170 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν στα ρεπόρισα. Πόσο καθόλου, αλήθεια σου λέω. Όταν θέλετε, Ηρακλή. Ναύτε. Έχει ένα καπέλο. Ελαφρό χέρι. Απλά πρέπει τώρα να πληρώσει. Είναι 2,50. Μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά θα πληρώσει. Το κάνουμε στην κομπή. Να το κάνουμε κάτι καλύτερο. Πόσες ώρες βαράς την ημέρα? Εξαρτάται, δεν έχω συγκεκριμένο. Μπορεί να βαράσω και όλη μέρα, μπορεί να βαράσω και 10 λεπτά, μπορεί να βαράσω. Και καθόλου. Ναι, εξαρτάται από τις δουλειές. Και αυτό μου το έχει κάνει μαμά. Α, βαρούσατε κι εσείς. Βαράει. Βαράτε ακόμα. Αυτό το ρώτα. Είναι η οικογένεια. Είναι η οικογένεια που κάνουν όλοι τα του. Άρα έχετε. Την ώρα ζωγραφίζετε. Πόσα χρόνια. Είστε πολλά χρόνια. Στο. Και όταν του έκανε τα τατουάζ. Παρακαλάγαμε. Καλά, να πω μια αλήθεια τώρα βέβαια, γιατί λένε ότι επειδή είμαι μεγαλύτερη, ξέρω ότι πρώτα εγώ το έκανα το τατού. Ο Ηρακλής ήταν 3 και παρακάλαγε για ένα τατουάζ. Αλήθεια. Οπότε με τα πάρα πολλά, λέει εγώ δεν το κάνω, ο μπαμπάς το κάνει. Εγώ ζήλεψα, μιλάμε, είχα βγάλει αφρόβλο, δεν γίνεται. Εγώ αν έχω, θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ. Και μετά το έκανα εγώ. Πας σχολείο, πας παιδικό σταθμό, τι σου λένε? Θέλουμε τον μπαμπά σου να πει στον μπαμπά σου να έρθει να του μιλήσουμε. Πάει ο μπαμπά στο σχολείο, το λέω, Τι. Πάει ο μπαμπά στο σχολείο, του λένε καλά κύριε Μαρνέζο, τατού 5 χρονών, 6 παιδάκια. Γιατί μωρή τη λε, ένα μπαμπά σου ήταν φούρναρη, δεν θα τρέξει πιο μη.
Το θυμάμαι αυτό. Το τατού, αν θες από αυτό το μαγαζί, παιδιά. Ο τρόπος, η σκέψη, η διάδοσή του. Αυτά που έκανε ο Ανδρέας τότε δεν τα έχει κάνει κανένας. Ήταν ο πρώτος που τα έκανε στην Ελλάδα. Ο μπαμπάς τι έκανε, επειδή είχε τατουάζ από πολύ μικρός και τον δείχνανε με το δάχτυλο και δεν γούσταρε γιατί ήταν καλή ψυχή και δεν ήθελε ούτε να τσακωθεί ούτε να κάνει τέτοια πράγματα. Το πήρε και είπε στη γιαγιά μου ότι θα το κάνει μόδα για να είναι αποδεκτό στην κοινωνία και να έχουν όλοι και να σταματήσουν αυτό το αυτό σε γητατού γιατί είχε στη μούρη, είχε στα χέρια από 14 χρονών. Και τότε ήταν άλλη φάση. Δεν είναι σαν τώρα, ας πούμε, να έχει μανίκι. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι σαν να κυκλοφορεί γυμνό. Ξέρετε, θα σε δείχνουν, θα σε κοιτάνε. Μέχρι που ο μπαμπάς κατάφερε, το κάνει μόδα και έκανε όλου του γνωστού και σε όλα τα μπήκε στα περιοδικά αυτό και όλα αυτά στην τηλεόραση. Και είναι ότι έγινε σήμερα. Ο Αντρέας είχε, ρε παιδί μου, το μοναδικό χάρισμα να μπορεί να βλέπει μπροστά με ευκρίνεια. Γιατί όλοι μπορούμε να δούμε μπροστά. Το να δει όμω με ακρίβεια τι θα γίνει. Είναι χάρισμα. Είναι χάρισμα. Περισσότερο τι σου έχει λείψει από αυτόν τον άνθρωπο. Το χέσιμο. Και φοβόμασταν. Με τρόμαζα. Αυτό που έχει κλείσει πιο πολύ απ' όλα. Το φόβο του να σε ξεχέσει για κάτι που σημαίνει. Μπορείς όλους αυτά να μας λείπει, το μεταξύ, έτσι, εδώ εκεί. Αυτό τώρα στο λέω και με πιάνει τέτοιο. Ναι. Και εγώ δεν πρόλαβα να το πάω τον μπαμπά, αλλά το πήρα από το γιο. Χωρίς προβλήματα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Εδώ είναι από που άρχισε, λοιπόν, παιδιά, η ιστορία του barcode. Εδώ αυτό το δωμάτιο ήταν του μπαμπά, ήταν. Αυτό έχει αλλάξει πολύ, βγάλει πολλά πράγματα. Έχω βγάλει, μείνει στην πιάκη. Και εδώ θα επεκταθεί το μαγαζί πάλι. Θα ανοίξουμε κάποιες πριβέ θέσεις τατουάζ, VIP, για να επεκταθούμε, για να μπορούμε να δεχόμαστε παραπάνω κόσμο. Extra large είναι. Δεν έχεις large, Έχω XL και XXL. Είμαι ρε, Ιβάν, λίγο χοντρούλης, αλλά όχι και τόσο. Τι είναι, XXL. Είναι extra large. Δεν θα σου κάνει. Πάρτο. Εγώ το φορώ και πιο μεγάλο. Ναι, με γκίφτ, τι θες. Έχω συμφέρον. Δεν βγάζεις άκρη. Μαλακή αν κάνεις τέλος. Αν μιλάς για λεφτά. Μάλλον έχω μέλλον. Μετράτε τα λεφτά. Τράβα το ρε φίλε. Αυτά. Αυτά τα τράβα εδώ τα θέλω όλα μέσα. Φιλεκτικά. Αυτά ο Παντελής ξέρει. Εδώ παλεύει με τα δαιμόνια. Σε έφτισε και σε έβγαλε. Αντελιά. Αυτά είναι η ιστορία. Και δεν τα έχει ανοίξει, είναι ακόμα με τζελατίνα, Αυτά είναι με τζελατίνα, ναι. Θα πάνε να κυκλοφορήσουμε στη συλλεκτική έκδοση. Εδώ, αυτό ήταν τον πατέρα μου. Μπρελόκ. Ναι. Ποιος άλλος θα μπορούσε να χειριστεί. Χωρίς προβλήματα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Πάμε, κάθε τι που βλέπουμε εδώ πέρα, οι λέξεις δεν είναι αρκετές για να το φτάσουμε. Αυτή ήταν η πρώτη ταμιακή, μπαμπά. Αυτή είναι, γι' αυτό την έχω κρατήσει. Βάρα μια μπουνιά πάνω να δεις τι βαράει ο μπαμπάς. Βάρα. Είναι λίγο σκληρό, Τσιμέντο. Φαντάζομαι αυτό το πράγμα, ο μπαμπάς το είχε ξεκολλήσει τρεις φορές. Τώρα το έχω φτιάξει το ταβάνι. Εκεί ήταν τελευταία φορά, αλλά το έβγαλα. Το είχε ξεκολλήσει από το ταβάνι τρεις φορές. Με κλωτσιά μπροστά μου. Άρα εδώ που είμαστε τώρα. Εδώ ήταν γυμναστήριο. Εδώ ήταν γυμναστήριο. Το γυμναστήριο. Μετά, αφού έφυγε το μαγαζί και πήγε δίπλα. Εδώ είναι το μονόζυγο, κάτσε να δει, να δει το είχε ο μπαμπάς. Σε αυτό το μονόζυγο ξύλωσα. Κρατιόμουν, μάθαινε ο μπαμπάς εδώ πέρα και κρατιόμουν και έκανα μονόζυγο όταν ήμουν μικρό. Θα κρατήσει κάπου πράγματά του, δηλαδή εγώ θα ήθελα να υπάρχει ταμιακή μέσα στο τέτοιο, σε μία βιτρίνα έστω. Άκου, Αλέξανδρε, εμείς έχουμε κάτι το ιδιαίτερο το οποίο θα εφαρμόσω στο μαγαζί. Έχουμε την ιστορία. Οπότε το μαγαζί μας θα γίνει τατουατζίδικο και μουσείο. Έχω κρατήσει όλα τα πρώτα πράγματα που είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι και το πετάλαιο εκεί πέρα είναι συλλεκτικό. Δεν γιατί φοβάσαι, έπρεπε, μην έρθει κάποιος. Δεν μπαίνει κανείς εδώ πέρα, δεν μπαίνει κανείς. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Να δοκιμάσει. Βράδυ. Ακόμα καλύτερα. Ιβάρ, πήγαινε λίγο στο μαγαζί. Εντάξει. Δεν έχει τίποτα μέσα. Δεν έχει τίποτα μέσα. Αυτό είναι τούμπανο, φίλε. Ναι, αυτό καινούριο. Κουκλί. Μιλάμε ότι είναι η πιο μοναδική καταγραφή που έχω κάνει. Δεν ξέρω. Στρωθείτε, πάρτε φαγητά να βγούμε να τρώτε. Έχουμε και συνέχεια τώρα εδώ. Αγάπη μου. Αγκαλίτσα δεν έχει. Καλή επιτυχία, Ιβάν. Τίποτα, τι λες. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ. Να μου δώσεις πατέρα και λίγο έλεο στη μέρα της κρίσης. Πώς να μην έχω τύψεις, δεν σε καταλείπω, μην με καταλύσεις. Πάμε και θα κάνουμε δουλειά ταυτόχρονα γιατί δεν μας βγαίνει το πρόγραμμα, εντάξει. Φύγαμε. Μπες μέσα, μπες μέσα. Από πίσω, από εκεί είμαι καλά, για δες. Ούψ. Φύγε. Με το χέρι το κάνει το αρχίδι. Ποιος θα μας δει, μωρέ. Με το χέρι στο κάνει. Μην τον πιστεύεις. Και σου λέει, φύγε.
Τώρα όντως, χωρίς υπερβολή, κατεβαίνοντας, την έμεσα έχω να τη δω καιρό και θυμόμουν το μαλλί. Βλέπω τη μάνα σου και λέω το κόψε. Γιατί η μάνα σου φαίνεται πολύ μικρή. Και έπαθα πλάκα γιατί μετά είδα την έμεση και είναι ίδιες. Ναι, ναι, μας κάνανε με φωτοτυπίο. Ο ένας μοιάζει στον πατέρα και η κόρη μοιάζει στη μάνα. Ποιον θεωρείς καλύτερο στο σύνολο light, sneak και τρανό? Ο καθένας. Ίδια, εγώ του βάζω το ίδιο καζάνι όλους αυτούς. Ας αρχίσουμε από αυτό. Οπότε με βάζεις σε διαδικασία να πω ποιος είναι πάνω, κάτω και οι τρεις είναι το ίδιο για μένα. Οι άλλοι έχουν 10 χρόνια στην πλάτη τους, ο άλλος έχει καταφέρει πόσα πράγματα σε ένα χρόνο. Είναι και οι τρεις στην κορυφή. Για τους newcomers. Όλοι καλοί είναι, αλλά δεν μπορώ να ακούω ψέματα, Αλέξ. Στα κομμάτια εννοεί. Ναι, όλοι καλοί είναι. Εντάξει, εγώ τα βλέπω και διαφορετικά. Έχω άλλα κριτήρια για ένα καλλιτέχνη. Το πρώτο είναι να είναι ειλικρινής. Για τη φάση μας, για το ραπ. Δεν σου λέω τώρα λαϊκός που τους τα γράφουν άλλοι και. Καλά κάνουν. Ο καθένας όπως πετυχαίνει, καλά κάνει και μπράβο του και μπορεί να βγάζει χρήματα. Όποιος κάνει αυτός ο τρόπος. Αλλά για τη φάση μας, εγώ έναν σοβαρό ράπερ θεωρώ αυτόν που γράφει αλήθεια. Οπότε βγάζοντας εσένα απ' έξω, προφανώς, ποιον θα έβαζες ότι λέει την αλήθεια, γράφει αλήθεια? Ο Bloodyhawk. Lex. Lex, ναι. Τζαμάλ, ο Πεφάν, ό,τι γράφει είναι έτσι. Ξέρω εγώ, είναι πολύ, είναι πάρα. Άμα αρχίσω να λέω τώρα, θα τελειώσω. Γιατί είναι όντως πολύ. Κυρίως οι παλιοί. Ο Immune είναι ο αγαπημένος μου ράπερ. Τι παιδί είναι ο Immune? Παλικάρι. Καλό παιδί, έχει πολύ φλόγα μέσα του. Πολύ έξυπνος. Έχει να δώσει πολύ ακόμα, φαντάζομαι. Ναι, έτσι, ναι. Έτσι όπως το βλέπω κι εγώ. Μετά από ένα χρόνο λες και έχουν περάσει 5 στην εξέλιξη. Ναι, αυτό είναι. Τι θα συμβούλευες έναν νέο 16χρονο, 17χρονο, 18χρονο, ο οποίος βλέπει τη φάση σου και του αρέσει αυτό που κάνεις, τον εμπνέει? Να είναι αυθεντικός. Το αυθεντικό πουλάει πάντα περισσότερο από την κόπια. Να είσαι εκεί στο στούντιο, να γράφεις. Εγώ πέρναγα τόσες φάσεις στο στούντιο που λέω εντάξει, τι άλλο να γράψω. Μετά έπρεπε να βγω να ζήσω για να ξαναγράψω. Καταλαβες, αλλιώς δεν μπορώ να γράψω για κάτι που δεν έχω ζήσει. BCC Gang πώς είναι? Πόσοι φαίνονται ή πόσοι είναι? Πόσα άτομα συνολικά? Δεν τους έχω βάλει κάτω. Θα είναι κανένα 15. Μόνο. Δεν είναι και εύκολο. Να είσαι. Τι είμαστε, περίπτερο? Είναι πολύ δύσκολο να μπεις, είναι πολύ εύκολο να βγεις. Είναι καλλιτέχνες όλοι? Όχι. Γι' αυτό σε ρώτησα ποιοι φαίνονται. Φαίνονται καλλιτέχνες. Τι μαθητής ήσουν στο σχολείο? Στο δημοτικό ήμουν άριστος. Στην πρώτη γυμνασίου ήμουν σχετικά καλός. Μετά με πήρε κάτι βόλτα και σταμάτησα στην τρίτη γυμνασίου του σχολείου. Θα τύχει να ακούσει τον εαυτό σου, δηλαδή θα βάλει και θα πει θα ακούσω κομμάτι μου και θα πάει πάρει με κομμάτι. Εννοείται. Εγώ τα τραγούδια μου τα γράφω για να τα ακούω εγώ πρώτα απ' όλα. Να σου αρέσει και εσένα. Να μου αρέσει και εμένα. Θέλω να γράψω κάτι που λείπει από τη σκηνή, κάτι που δεν υπάρχει και κάτι που θα μου άρεσε εμένα να ακούσω από κάποιον άλλον, ας πούμε. Γιατί τυχαίνει αυτό να το κάνω εγώ. Και πάντα βαϊμπάρω με τα τραγούδια μου. Άμα δεν βαϊμπάρω με τα τραγούδια μου, δεν τα βγάζω, τα πετάω. Ή δεν τα γράφω και καν. Από την αρχή θέλω να είναι τέλεια. Στη σχέση σου, ήσουν ρομαντικός? Πολύ ρομαντικός. Το ησυχαστήριο για εσένα ποιο μέρος είναι? Κοίτα, θα σου λέγα ότι είναι η μουσική, αλλά η μουσική μου ανεβάζει πάρα πολλούς παλμούς. Οπότε δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο με ηρεμεί. Με ηρεμεί το σπίτι μου, να είμαι χαλαρός να δω καμιά ταινία. Αγαπημένο φαγητό? Όλα μου αρέσουν. Με ποιο φαγητό θα μπορούσε να περάσει το υπόλοιπο τη ζωή σου, τρως κάθε μέρα? Είναι μια μακαρονάδα με χέλι που μου αρέσει σε ένα εστιατόριο που τρώω και θα μπορούσα να την τρώω για πάντα. Δεν είναι τόσο όπως ακούγεται, ας πούμε, θαλασσινό. Στο σερβίρι σαν κοτόπουλο, είναι απίστευτο, δεν υπάρχει. Με κρέμα γάλακτος πάνω από όπου, άστο, είναι μουρλιά. Θα πάμε μια μέρα να σου κάνω τραπέζι. Ο Ανδρέας είναι από τα λίγα άτομα που έχω κάνει άλλη συνέντευξη. Εδώ. Είναι και μεγάλη μου τιμή. Πιστεύω σε γνώσεις ανταγωνίζεται χταπόδια. Όχι. Φίλε, θα ποντάρω αυτά τα πόδια. Καλά. Θα πάω, αν δεν δημήσει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Κοίτα, και οι δύο ξέρανε πράγματα που εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα τα γνωρίζουν. Να ξέρει, έχουν μάστερ και μπάτσελορ. Επειδή δεν τον ξέρω τον Αντρέα, που μπορεί να είναι top. Δηλαδή, δεν με πιστεύετε, δεν πιστεύει. Λες να λέω ψέματα. Ναι, αλλά εδώ έχω ζήσει χτα πόδια. Λες να λέω ψέματα. Όχι, αλλά έχω ζήσει χτα πόδια, ξέρει παπάδες. Λοιπόν, μέσα στο τηλέφωνο. Μπορώ να το συζητήσουμε άμα θες μετά έξω, Ηρακλή. Έλα τώρα. Τώρα περιμένουμε τον Παντελή να τελειώσει το τηλέφωνό του, 8 άτομα. Άλλο ένα αυτό που φυσά τον καπνό θέλω. Τι λέω τώρα. Τι θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα, ας πούμε, του Ηρακλή? Πέρα από το ότι είναι καταπληκτικό παιδί, τρομερός συνεργάτης και θεωρώ και τρομερά όριμος άνθρωπος για την ηλικία του. Αν για κάποιους μετράνε τα νούμερα, ίσως θα πρέπει να πούμε ότι είναι ο νεότερος artist στην Ελλάδα που φτάνει τα 200 εκατομμύρια streams στο Spotify. Έχει 32 βραβεύσεις με πλατινένια, με χρυσά, με τετραπλά, με διπλά πλατινένια και όλα αυτά τα πράγματα που για κάποιους έχουν σημασία, για κάποιους άλλους όχι. Νομίζω για όλους έχουν. Όποιο παιδί στην κατηγορία του ρακ, σε αυτό το κομμάτι τέλος πάντων έχει αυτά τα επιτεύγματα, όλα τα παιδιά, έτσι θεωρώ ότι είναι άξια αναφοράς. Υπάρχει και κόσμος που λέει ότι μας ενδιαφέρει το ποιόν του ανθρώπου και το ποιόν του χαρακτήρα και το ποιόν του καλλιτέχνη. Φίγουρα. Οπότε για αυτούς που δεν τους αφορά αυτό, να πούμε, που είναι και αλήθεια προφανέστατα, ότι ο Ηρακλής είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Νομίζω φέτος, συγγνώμη σε διακόπτω, σε αυτά που έβαλα ήσουν κάπου μέσα στις λίστες μου με τους αγαπημένους artists, κάπου μαζί με το Mad Clip. Να σκαλάρε, έχεις γούστο.
Του είπα, έχω playlist, θα την πάρω από την αρχή τη λίστα. Χάρης Βαρθακούρης, βράδια ξημέρωτα. Μηδενιστής Χάνιμπαλ, το δεύτερο, έτσι. Τρίτο, λόγια που καίνε, Σαμπάνης. Τέταρτο, τα ποτήρια μας ψηλά, Κωνσταντίνος Κουφός. Πέμπτο, τι θα έβαζες εδώ πέρα. Τι ξέρω, αδερφέ. Γκάγκστα, Σνίκ. Έκτο, το καλοκαίρι Διονύσης Χινάς. Ωραίος. Εφτά, η καρδιά με πηγαίνει εμένα Αντώνης Ρέμος. Μετά έχω Κονομόπουλο Αργυρό, Αδαμαντίδη, Μέλισσα στο Κρυφτό. Θέλω να ακούσει την εναλλαγή όμως. Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Εμείς Αδαμαντίδης. Ποτέ Οικονομόπουλος. Όταν κάναμε πιο πολύ παλιά. Και, και μετά. Και μετά. Άκουγε πιο πολύ ραπ. Και μετά. Down του Jay Sean και του Lil Wayne. Πού το θυμήθηκε αυτό. Lose yourself 8 mile. Από κάτω, από τους αγαπημένους σου. Λεκτικός. Όχι. Immune. Όχι. Νίνο. Α, Νίνο, έλα ρε. Τόσο περίπου σ' αγαπώ. Yo, κάτω από το lose yourself όμως, καταλαβες. Περίπου σ' αγαπώ. Μετά έχω άλλη μια ωραία εναλλαγή. Εδώ μου φαίνεται ότι ο μηδενής πρέπει να κάνει ένα... Έλα, καλά είσαι. Το ψάχνω να ξέρεις, εδώ και κανένα δύο ώρα έχει εξαφανιστεί. Υποτίθεται θα κάναμε το τελείωμα της συνέντευξης. Και έχει πάει να μιλήσει με τον μουσικό παραγωγό. Δεν το πιστεύω. Τι τσακάλι που είσαι. Γιατί έχεις αυτά τα κοτσιδάκια, τα απέσια. Ένα μικρό δίχτυο. Α, εντάξει. Εμένα μ' αρέσουνε. Αγάπη μου. Εμένα μ' αρέσουνε. Αγάπη μου, καμάρι μου, καμάρι μου. Τι κάνεις. Θέλω να μας πεις τρία λόγια, δύο-τρία λόγια για τον Ηρακλή, σε παρακαλώ πολύ. Είναι λίγα, θα τον αδικήσω με δύο-τρία λόγια. Αλλά για μένα είναι από τους πιο ειλικρινείς, από τους πιο πεζάτους ανθρώπους που ξέρω. Από τους καλύτερους φίλους που μπορεί να έχει κάποιος. Ότι έχει άπειρο άστρο και ότι τόσο μικρό παιδί με τόσο ταπεινότητα επάνω του δεν το βρίσκει κανένας. Ότι είναι πολύ δύσκολη η ζωή που ζει. Πάρα πολύ δύσκολη και παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ δυνατός. Είναι ο καλύτερος φίλος μου αγόρι. Τι ζηλεύεις, Αλέξανδρε. Εντάξει, και εσύ, πιο, αλλά πιο πολύ. Με τον Ηρακλή έχω άλλη σχέση. Πιο πολύ. Είσαι σαν αδερφός μου, ο Ηρακλής είναι τα παιδί μου. Αυτό το παιδί έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Μέσα από την καταπίεσή του και από όλο αυτό που ζει, γιατί ξαναλέω, δεν περνάει καλά, καθόλου καλά. Φτιάχνει παπάδες. Κάνει δηλαδή τον πόνο του και όλη την κακοποιητική ζωή που είχε. Δύναμη. Κάνε πολύ κακοπροαίρετα δίπλα του όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ καλός και φαίνεται. Αλλά να ξέρεις ότι αυτός ο τύπος θα μας κατουρίσει όλους. Δόλιος μεγάλος, ναι, πολλά φίδια γύρω του. Όχι, γύρω από εδώ να τη βλέπουμε, ρε. Εμείς στην κάμερα. Δεν θα εγώ να τη βλέπω, την είδες. Πολύ μοναξιά. Ακόμα πλουσιότερο. Είσαι κούκλο, είσαι το μορφή, είσαι ο πιο ωραίος ράπερ στην Ελλάδα. Αδυνάτησες όντως, δεν σε πίστευα. Ναι, αδυνάτησα. Αυτό νομίζω ότι είπα πάρα πολλά, σε έφερα και σε δύσκολη θέση. Όχι, εντάξει, εγώ χαίρομαι να τα ακούω, αλλά με τις κάμερες και αυτά λίγο. Αλλά σ' αγαπώ και ευχαριστώ που τα λες, γιατί εσύ δεν μας άρεσε τίποτα. Γιατί αυτά εγώ δεν θα τα έλεγα μόνος μου. Και με ξέρεις αρκετά ώστε να πεις. Όλοι ο ράπ και αού και έτσι. Καμία σχέση. Καμία σχέση και χαίρομαι που δεν το έχουν δει όλοι αυτό που βλέπω εγώ. Και ούτε θα το δούνε. Μια συμβουλή. Μόνο θα τα ακούνε μόνο. Συμβουλή σε ποιον? Στο παλικάρι που μας έφερε τώρα τα σουβλάκια. Το παλικάρι με τα σουβλάκια θα του πω να ζήσει απλά. Απλά να ζήσει, τίποτα άλλο. Και να ευχαριστιέται ό,τι κάνει και ό,τι συμβαίνει. Θα το πάρει και θα το κάνει χρήματα. Και ξαναλέω, χρήματα. Φιλάκια, ευχαριστούμε πολύ. Είσαι γαμισέτα. Αλέξανδρε, σε αγαπώ πολύ και εσένα και τον κόσμο. Α, στις σάλτσες τώρα, δεν μας πείθεις. Φιλάκια. Τι ζηλεύεις, Αλέξανδρε μου, φιλιά πολλά. Φιλάκια, γεια, γεια. Σ' αγαπώ πολύ. Δεν έχω λόγια. Φιλιά. Τα λέμε μετά. Ευχαριστώ. Από δύο πράγματα για τον Ηρακλή. Από αυτά που βλέπει ο κόσμος, ο Ηρακλής δείχνει μόνο το 5-10%. Δηλαδή έχει πολλά περισσότερα ακόμα. Και όσο σου περνάει καιρός, παρά είναι αληθινός και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Και το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Αρχίζει, προμοτάρει τον αθλητισμό, προμοτάρει ενάντια στα ναρκωτικά, να βοηθάμε κόσμο. Να. Από τον κύκλο μου που έχω μαχητικά παιδιά και μάγκες, είναι από τους πιο μαχητικούς. Να φτάσω στα όρια του, θα τα φτάσει. Έχουμε ανέβει ένα γκρεμό μαζί με τον Ηρακλή. Όποιον άλλον έχω πάρει, έχουμε γυρίσει πίσω. Χωρίς νερό. Χωρίς νερό, καλοκαίρι. Για λάθος υπολογισμούς, έτσι δεν πήραμε νερό. Ναι. Αυτοί λάθη υπολογισμοί. Ναι, πήραμε φαΐ, πήραμε φρούτα. Νερό όμως. Νερό. Ρε φίλε, ξέρεις τι, είσαι πηγές. Αλλά εκείνες τις μέρες είχε πολύ μεγάλη θερμοκρασία στο χωριό. Πού να το ξέρω, ότι δεν θα έχουν νερό οι πηγές. Ωραία, πες το εσύ. Το έπαιξα νεκρός. Για να νιώσει τύψεις. Γιατί πεθάναμε. Αδερφέ, έτσι γκρεμός. Και λέω, μαλάκα θα πεθάνει. Τι να κάνω, λέω. Τον παίρνω καβάλα, αρχίζω, κάνω 3-4 βήματα και τον ακούω να γελάει. Ρε μαλάκα, δεν θα αρρωστήσει, του λέω. Δεν έσβησες. Ας μου, έχεις πρόβλημα εσύ, έχεις πρόβλημα. Και πήγαμε πάνω στην πηγή που είχε φτιάξει ο παππούς του, τέλος πάντων, τελευταία, μετά από 4 ώρες πάνω, έτσι. Ήπιαμε νεράκι. Και πες τη χαρακτηριστική φράση που έχει μείνει. Οπό, φίλες, ευχαριστώ πολύ για αυτή την εμπειρία. Δεν το ξεχνάω.
ξεχάσω ποτέ. Μόνο με τον μπαμπά έχω περάσει τέτοια πράγματα. Ναι, ο μπαμπάς με έκανε survivor. Ναι, ήταν αξέχαστη εμπειρία αυτό. Πού έχεις πάει έτσι με τον πατέρα σου σε κανένα δύσκολο περίεργο μέρο να κάνεις να περάσει κάτι? Πήγαιναμε σε δύσκολα σημεία, αλλά άμα πας σε ένα παιδάκι 7 χρονών και τον ανεβάσεις στον ημιτό με τα πόδια και μετά κατεβείτε με τα πόδια και μετά πάτε για κρύο μπάνιο στη θάλασσα, δεν είναι και εύκολο. Και μου έλεγε τότε, ήταν η περίοδο του Ινδιάνου. Έτσι μου λέει, Ινδιάνοι εκπαιδευόντουσαν. Μετά ήταν και η περίοδο του Σπαρτιάτη. Α, σε πέρναγε σχολεία. Δηλαδή η περίοδο Σπαρτιάτη τι ήταν? Πιο πολύ με μαχητικά, για το ξύλο, για την αντοχή, για τα άλματα, για την ησυχία. Γιατί οι Σπαρτιάτες τους είχαν έτσι. Έπρεπε να κλέψεις το φαγητό και να μην σε πιάσει κανένας. Το είχαν σαν σχολείο αυτό. Και άμα σε πιάνα δεν έτρωγες. Δεν με έβαζε να κλέβω, με έβαζε όμως να είμαι ήσυχος. Με έβαζε να πηδάω από 2-3 μέτρα. Η μάμη μου ήταν μικρός, ανέβαινε σιγά σιγά το ύψος. Με έβαζε να πηδάω και να πέφτω αθόρυβα. Να μην ακούγομαι. Να περπατάω αθόρυβα. Σαν τη γάτα που λέμε. Αυτά τα απλά πράγματα πόσο σε βοήθησαν στο όταν πέρασαν τα χρόνια, μεγάλωσες, το να είσαι πιο όριμος σε αποφάσεις, σε κινήσεις σου, σε πράξεις που πρέπει να κάνεις, πιο συγκεντρωμένος. Δεν πρέπει να κάνω θόρυβο αυτό, πρέπει να το αφήσω έτσι. Και το κάθε αυτό. Αντίληψη χώρου. Α, μπράβο. Πολύ σημαντικά πράγματα. Πράγματα που δεν τα έχω ξαναπεί και χαίρομαι και που τα λέω γιατί μου βγαίνει έτσι από μόνο του. Δεν είναι στημένα αυτά. Είναι. Σχολεία που λες. Ναι, στα μαχητικά, μαχαίρια πετάγαμε, του... σκοποβολές, αριστεί, box, πάλι. Όλα. Το σχολείο του Ινδιάνου, ας πούμε, τι είχε. Survivor. Να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω ξανακούσει. Άσχημες συνθήκες. Ναι, και δεν το ξανακούσεις. Ποιος είναι τόσο τρελός? Δεν υπάρχει πιο τρελός από τον πατέρα μου. Για προπόνηση το κάναμε. Δεν το κάναμε για βασανιστήριο. Ναι, προπόνηση. Και να σκηνήσει παιδί. Να μην είσαι μαμούχαλο, α πούμε. Τι έχει το πρόγραμμα τώρα? Πάμε προπόνηση, πάμε να φάμε πρώτα. Πάμε να φάμε το αγαπημένο μου φάι που με ρώτησες πριν. Αυτό που μας είπες, ε. Πάμε. Ποιο, το πήρα, ρε. Ε, τι έκανα. Τι τραβάς, ρε. Ε, πώς το πάμε. Σαν το Μακαβέλι τώρα. Ήρθαμε, φάγαμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος που μας πρότεινε ο Κώστας. Άψογος. Το τραπέζι είναι γενική χορηγία από τον Ηρακλή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι γύφτη τα παιδιά, εγώ δεν τους άφησα πίσω. Παντελή. Εγώ θέλω να πάω καπνίσω. Είσαι χόρτας όμως, δεν μας είπες χόρτας. Χαίρεστηκα πάνω. Να κάνουμε και αύριο γύρισμα, αμέ να φάμε έτσι. Ναι, ξαναπώμε στο Ηρακλή. Πάμε στο σπίτι του Ηρακλή. Και τώρα φύγαμε για γυμναστήριο. Δεν ξέρω ποιος θα κάνει γυμναστική, αλλά θα πάμε. Φύγαμε τώρα γυμναστήριο, δεν ξέρω ποιος θα κάνει γυμναστική, εγώ θα τους κοιτάω πάντως. Δεν το προλάβαμε στην κάμερα, μου λέει ότι όταν έγραφε αυτό το κομμάτι πάλευε πολύ με τους δαίμονές του και νομίζω αυτό αποτυπώνεται και στο εξώφυλλο του. Είναι το εξώφυλλο του Rack Attack 2. Ναι. Αυτό το εξώφυλλο είναι το σπίτι ενός παιδιού που καίγεται, φαίνεται ξεκάθαρα. Είναι ένα πιτσιρίκι το οποίο έχει πάρει τα πιο σημαντικά πράγματα από το σπίτι του, καθώς τα πηδήξει από τον μπαλκόνι που είναι κάτω πυροσβέστες και τον περιμένουν. Ναι. Κάτω είναι το φως, η φωτιά. Το παιδάκι καθώς πέφτει έχει πάρει τα πιο σημαντικά πράγματα μαζί του. Έχει πάρει όλο το merch μου, έχει πάρει όλα τα ρούχα μου και έχει πάρει και τον πρώτο μου δίσκο για να σωθεί. Κατάλαβες, πήρε τα πιο σημαντικά πράγματα που είναι τα δικά μας. Είναι χάρισμα να μετατρέπεις μια τέτοια κατάσταση σε μια τέτοιου είδους επιτυχία. Έχει πάει καλά το γελάει, αν δεν κάνω λάθος. Έχει γίνει πλατινένιο, ναι. Προσπαθώ όσο οριμάζω κι εγώ να οριμάζει και ο στίχος μου. Να ξέρω τι θα πω, αλλά να ξέρω και το πώς να το πω, ώστε να ακουστεί όμορφα, να το περάσω μέσα από τη μουσική, να τον αγγίξει και να πάρει τα θετικά. Σκαλά και τα κουνιέσαι και τέτοια, αλλά το καλό είναι να συνδυάζεις, να βρεις μια χρυσή τομή, να τα συνδυάζεις αυτά, να περάσεις και ένα μήνυμα. Παλεύουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Να γίνει ο κόσμος καλύτερος, να μπορούμε και εμείς να ρημάρουμε για καλύτερες εικόνες. Αυτοί είμαστε. Καταλάβατε.
μέλητος. Ψάχνω την όαση, τα συναισθήματα μου έρημος. Είμαι μόνο ακριβώς, ήξερε πίσω ότι άφησα λεκτικός. Βοηθάω αναπή, έχουμε το know-how. Που μια κλωτσιά και τζούρα σβήνω φώτα νοκάουτ. Πολύ βολά μάσκες γιατί απ' ποιος γαμάει το δέταμ. Καμένο δέρμα μυρίζω, γουστάρω ένα μάντα. Συναισθήματα αγνά, ολοκληρωτικά. Χωρίς τίποτα για ανταλλάγμα, χωρίς καβάτσα. Ρίσκαρε το καμαξίζει, θα τα πάρεις. Κάτι κάνουμε, κάτι κάνουμε. Αγάπη είναι ζωή, η αγάπη πονά. Πολλά βάνω, σε λαβή. Ό,τι κάνω είναι unique. Αν πέσεις κάτω, σηκώθεις. Αριστερό, μετά δεξί. Κατήκτησε, ποτέ ποτέ μη σταμάτας. Συνέχισε, σε ραθική φάση και ωρακ. Πότισε, πα-πα-πα-πα-πα-πα. Παρένισε. Σου γιατί θα πληγωθείς, θα στερηθείς. Πρέπει να μάχεσαι, μάχεσαι. Ποτέ ποτέ να μην. Ηρακλή, με πήρα τηλέφωνο, πρέπει να φύγουμε. Πάμε. Είναι τώρα. Ναι, πάμε. Είναι τώρα. Η ιδιωτική καταγραφή νούμερο 39 έλαβε τέλος. Είναι μια καινούργια αρχή για την ιδιωτική καταγραφή. Ελπίζω να είδατε όλο το βίντεο, να περάσατε καλά, να γουστάρατε, να φάγατε ένα πολύ μεγάλο πιάτο φαΐ παρέα με αυτό. Θεωρώ ότι είναι μια καταγραφή ορόσημο, διότι από τώρα ξεκινάει να αλλάζει, να διαφοροποιείται. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι, να ακολουθήσετε σε όλα τα social που σας έχω βάλει από κάτω στην περιγραφή τον Ηρακλή, το κατάστημά του, αλλά και το κανάλι από το οποίο ανεβάζει τη μουσική του. Σας έχω βάλει και τα Instagram των παιδιών, του Λεωνίδα, του Τσιριμόκου και του Φίλιππου. Ελπίζω απλά να κατανοείτε το λόγο τον οποίο φύγαν τα παιδιά. Δεν γνωρίζω τι μπορεί να έγινε. Έγινε κάποιο τηλεφώνημα, φύγανε λίγο βιαστικά. Δεν μας αφορά αυτό. Μας έχετε βγει και η πιο ωραία κατακραυγή που έχω κάνει μέχρι τώρα και ελπίζω ότι την αγαπήσετε. Φιλάκια πολλά. BCC Gang.